Η λέσχη μας είναι η μεγαλύτερη εθελοντική παγκόσμια οργάνωση από το 1917. Στην Δράμα διανύουμε σίως τα 53 χρόνια. Το σύνθημά μας είναι «Υπηρετούμε τον συνάνθρωπο» και μέσα από αυτό το σύνθημα ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δήμου Δράμας για να ενισχύσουμε το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, στο κοινωνικό παντοπολείο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάναμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε στους δραμηνούς πολίτες και στους επισκέπτες της Ονειρούπολης, γιατί με το στέρημά τους ενισχύσανε το κουμπαρά της αγάπης και υποσχεθήκαμε ότι όλα τα έσοδα θα παραδοθούν σε είδος στο κοινωνικό παντοπολείο. Βρισκόμαστε εδώ, μπροστά στο κοινωνικό παντοπολείο και έχουμε διαθέσει, μάλλον προμηθεύουμε τα διάφορα είδη ανάγκης και από εκεί και πέρα με τη σειρά του το κοινωνικό παντοπολείο θα τα διαθέσει σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, να πούμε, και το Αυτό, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δήμου Δράμας για να συμμετέχουμε στο κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης. Και υποσχεθήκαμε ότι όλα τα έσοδα από το κουμπαρά της αγάπης θα διατεθούν στο κοινωνικό παντοπολείο. Ναι, αναφερόμενο στην στήριξη που υπάρχει από τη Λέσχη Λάγιον Δράμας, να πω ότι έχουμε μια συνεργασία μέσα από το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου ο καθένας εκεί περνάει την πληροφορία, το μήνυμα, τις ανάγκες που έχει ο κάθε φορέας και με τον τρόπο του μπορεί κάθε εταίρος να βοηθήσει προς κατεύθυνση που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Έτσι, προφανώς ο λόγος της παρουσίας είναι η στήριξη αυτής της κοινωνικής δομής και συμβάλλουν με αυτές τις δράσεις τους, τις πρωτοποριακές δράσεις με τις κλειδαριές της αγάπης, όπου παρουσιάστηκε αυτή η ενέργεια στο πλαίσιο της γιορτής της Ονειρούπολης τον μήνα του Δεκεμβρίου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και φάνηκε ότι αυτή η δράση δεν πέρασε απαρατήρητη. Φάνηκε για το λόγο ότι έχουν συγκεντρωθεί τόσα είδη που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου. Εμείς να συγχαρούμε την κυρία Σαμούτη και το Διοικητικό Συμβούλιο για την καινοτόμα αυτή ενέργεια και ευχόμαστε στο μέλλον να συνεχίζονται τέτοιες δράσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν τις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα έσοδα του κουμπαρά της αγάπης ενισχύθηκαν από το σύνθημα αυτό «Κλειδώστε την αγάπη σας και ξεκλειδώστε την προσφορά σας». Εγώ θα ήθελα, σαν πρόεδρος της Λέσχης Lions Δράμας, να ευχαριστήσω τα μέλη που επί ένα μήνα στην Ονειρούπολη υποστηρίξαν αυτή την προσπάθεια με προσωπική προσφορά και